Έχουμε ένα Mercedes SLK R171 και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει. Έχουμε κραδασμικό. Έχουμε ανυψωτικό. Έχουμε παγίδευμα πορτών και παίρνουμε και μήνυμα αν γυρίσει το κλειδί στη θεσιών. Επίσης μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Κλείνουμε τις πόρτες. Οπλίζουμε το σύστημα. Θα δούμε τώρα το ανυψωτικό σε περίπτωση κίνησης. Οπλίζουμε πάλι. Τώρα θα ανοίξουμε την πόρτα. Και θα γυρίσουμε και το κλειδί στη θέση on. Αφοπλίζουμε και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει στο κινητό μας. Έχουμε λάβει sensor alarm, είναι η στιγμή που κουνήσαμε το αυτοκίνητο. Από κάτω ταχύτητα 0,02 χιλιόμετρα, ακίνητο δηλαδή το αυτοκίνητο. Ημερομηνία 2020, ένατος μήνας, 3 του μήνα, 14 και 34 η ώρα. Και link Google Maps με τοποθεσία. Μετά door alarm όταν ανοίξαμε την πόρτα και ACC alarm όταν γυρίσαμε το εργοστασιακό κλειδί στη θέση on. Να δούμε και το link με την τοποθεσία, να τα ανοίξουμε. Μας δείχνει Ανδριανοπόλεως και Λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως γωνία. Η κόκκινη κουκίδα είναι το GPS που έχουμε στο αυτοκίνητο. Μας δείχνει δηλαδή ακριβώς εδώ που είμαστε. Τώρα θα βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο και θα στείλουμε μήνυμα να σβήσουμε τον κινητήρα. Το αυτοκίνητο από ό,τι βλέπετε έχει και γκάζι. Παρ' όλα αυτά όμως, με ό,τι και να κινείται μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε. Στέλνουμε το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα, ο κωδικός αυτός αλλάζει. Και παρακολουθούμε και το αυτοκίνητο να δούμε. Έζησε το αυτοκίνητο. Έχουμε λάβει και επιβεβαίωση. Βλέπουμε μιζάρι και δεν παίρνει. Τώρα στέλνουμε μήνυμα για επανενεργοποίηση του κινητήρα. Λάβαμε την επιβεβαίωση και μπορούμε να βάλουμε πάλι μπρος το αυτοκίνητο. Βλέπουμε παίρνει μπρος κανονικά, δεν έχει check engine και κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτά.